Ο κύριος Μπάκος. Από περιέργεια θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα. Το ένα αφορά τον τουρισμό και την σχέση που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ της πρώην ΔΑΕΤ και τώρα Λουτρέντια ΑΕ με την νεοσύσταση, με τον νεοσύστατο οργανισμό, το γνωστό Λουτράκι Tourist Organization, το οποίο έχει παρέστη πρόσφατα μια αντιπροσωπεία, νομίζω ο πρόεδρος ήταν μια αντιπροσωπεία και έγινε μια συζήτηση συνεργασίας και πιθανή συμμετοχής της Λουτράκι ΑΕ στον εν λόγω οργανισμό. Εδώ υπάρχουν υπηρεσίες συμβούλου για την υποβοήθηση στη διαφημιστική προβολή και υπάρχει και συμμετοχή της τουριστικής Λουτρακίου ΑΕ σε τουριστικές εκθέσεις. Είναι κάποιο συγκεκριμένο πλάνο, έχει γίνει κάποιο συγκεκριμένο σχεδιασμός από όρια του οποίου καλείται η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει και να το εγκρίνει. Και δεύτερον, στο νούμερο 7 υπάρχει ένα συνεχιζόμενο έργο που λέει εργασίες και προμήθεια υλικών συντήρησης για τις ανάγκες του Αλεξανδρίου. Διόπλε, χωρίστε μικρόφωνο. Ναι. Συγγνώμη κύριε Παπαδόπουλο. Ναι, υπάρχει λοιπόν ένα συνεχιζόμενο έργο που λέει εργασίες και προμήθεια υλικών συντήρησης για τις ανάγκες του Αλεξανδρίου Συνεδριακού Κέντρου Λουτρακίου. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό βάσει ποιανού επιχειρηματικού σχεδίου είναι? Βάσει ποιανού προϋπολογισμού, δηλαδή υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο προϋπολογισμό, υπάρχουν κάποιε συγκεκριμένε προβλέψει εσόδων, εξόδων, υπάρχει κάποια πρόβλεψη αποτελέσματο από όρια του οποίου έχει γίνει και αυτές οι, θα γίνει και αυτή η προμήθεια υλικών συντήρηση κλπ. Αυτέ είναι οι ερωτήσει. Κύριε Σπιλιόπουλο, έχει το λόγο, γενικό διευθυντή τη εταιρεία. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν, στην πρώτη ερώτησή σα, που αν θυμάμαι καλά αφορά την πρόσληψη ενδεχόμενα συνεργασία με ειδικό σύμβολο για τον τουρισμό. Εγώ να πω ότι καταρχήν να κάνω μια εισαγωγή ότι ο ετήσιος, το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων, το οποίο φέτος όπως θα είδατε αφορά μόνο έργα της εταιρείας, καθότι με την αλλαγή καταστατικού πλέον ή τουλάχιστον το καταστατικό που ισχύει σήμερα δεν μπορεί να κάνει πλέον εργασμό του Δήμου. Αφορά μόνο έργα και δράση της εταιρείας. Το συγκεκριμένο λοιπόν δεν έχει γίνει μετά από κάποια, αν θέλετε, διαδικασία ή ένα πλάνο, όπως είπατε, έτσι. Έχει μπει σαν πρόβλεψη στο πρόγραμμα, γιατί θυμίζω ότι η τουριστική του Τρακίου μέχρι τώρα δεν υποχρεούται να κάνει να συντάσσει προϋπολογισμό όπως κάνει ο Δήμος και τον οποίο φέρνει εδώ για ψήφιση. Ως εκ τούτου, όπως όλα αυτά τα χρόνια, έτσι και τώρα, αυτή η κατάσταση είναι καταρχήν, αν θέλετε, κάποια έργα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο ψηφίζει και στην πορεία έρχονται και μετουσιώνονται σε πράξη, είτε με μελέτες που γίνονται στην πορεία, είτε με αποφάσεις που παίρνονται. Δηλαδή, φωτολογής είναι μια δράση, μια ευχή, να το πω έτσι, έτσι, αν θα προκύψει αυτή η συνεργασία, η οποία δεν έχει κοστολογηθεί και προφανώς δεν έχει μπει σε διαδικασία περαιτέρω διερευνήσεως. Τώρα, στο δεύτερο που είπατε, νομίζω ότι είναι για τα υλικά συντήρησης. Από φέτος και μετά την έγκριση του κανονισμού διαχείρισης, έχουμε πει ότι για να ορθολογήσουμε λιγάκι τις δαπάνες μας, τα επιμέρους τμήματα, άρα και το τμήμα που αφορά τον ιαματικό τουρισμό, θα συντάσσουν κάποια συγκεκριμένη περίοδο. Η πρόθεσή μας είναι να γίνεται δύο φορές το χρόνο, ανά 6 μήνες, ας το πούμε, κάποιο budget. Όπου ουσιαστικά θα έρχονται κάποιοι επιμέρους προϋπολογισμοί προς έγκριση και στην πορεία θα υλοποιούνται και φυσικά θα ελέγχονται αν τηρούνται με μια απόκληση, ας το πούμε. Αυτό λοιπόν έχει πιο πολύ την έννοια ψηφιζόμενος το νέο κανονισμός διαχείρισης να υπάρχουν, αν θέλετε, κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες σε κάποιους προϋπολογισμούς τέτοιους και επειδή από τον Ιούλιο μήνα ουσιαστικά αναλαμβάνει η εταιρεία τη συντήρηση και του ΣΠΑ και του συνεδριακού την οποία έχει, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιους προϋπολογισμούς οι οποίοι θα έχουν και νούμερα πλέον και θα μπορούμε πλέον να τα τηρούμε για να δίνουμε και ένα λόγο τροποντινά σε τυχόν αποκλήσεις κλπ. Άρα αυτό έχει την έννοια ότι πιστεύω ότι στην επόμενη διαδικασία θα υπάρχουν κάποιοι επιμέρους προϋπολογισμοί που θα προσπαθούμε να τα τηρούμε. Ζωάν Σκάλιος. Αυτό λοιπόν κατά συνέπεια εμένα μου λέει το ότι δεν υπάρχει πλάνο, δεν υπάρχει προϋπολογισμός. Άρα ποιο πράγμα εκκρίνει αυτή τη στιγμή η Γενική Συνέλευση, δεν έχω καταλάβει. Ποιο είναι το συνεχιζόμενο έργο το οποίο καλείται να εκκρίνει.
ειλικρινά δεν μπορώ να κατανοήσω και ειλικρινά προτείνω ότι το 5, 6 και 7 είναι άνευ ουσίας, γιατί είναι σαν να λέμε ότι κάνουμε έτσι, το βάζουμε στον αέρα και λέμε «Α, τόσο θα είναι και να δούμε πόσο θα χαλάσουμε». Αυτό δεν είναι πρόβλεψη για τον τουρισμό. Έχω πει πολλά και στην άποψή μου για τον τουρισμό. Από τη μία στον προϋπολογισμό βάλαμε 12.000, από την άλλη στην τουριστική ΑΕ δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον τουρισμό. Πού πάμε τελικά ως δημοτική αρχή και ως δήμος εδώ πέρα για το θέμα του τουρισμού? Το 95% των εσόδων αυτών των δημοτών εδώ πέρα, σε αυτό το δήμο, είναι ο τουρισμός. Έλεος. Έλεος. Ας κάνουμε κάτι επιτέλους για αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να είμαστε wishful thinking για τα πάντα για τον τουρισμό. Είναι έξω από τη σφαίρα της λογικής να λέμε ότι πάμε να εγκρίνουμε μια γενική συνέλευση. Ένα wishful thinking, δηλαδή το σκέφτηκα και άμα θα βγει χωρίς πλάνο, χωρίς σχέδιο, χωρίς τίποτα, εκπώνηση συμβούλου για την υποβοήθηση στη διαφημιστική προβολή, συμμετοχή σε εκθέσεις, εργασίες και προμήθεια υλικών, συντήρηση και ό,τι άλλο λέγεται. Όλα αυτά τη στιγμή που έχουν γίνει πολλάκες προσπάθειες να έρθει ένας σύμβουλος, ένας οργανισμός να αναλάβει να κάνει κάτι συγκεκριμένο το οποίο μπορεί να γίνει, που όλοι κανένα καιρός έχουν δεχτεί ότι είναι κάτι καλό, αλλά που τελικά το υποθάλπτουμε και το υποσκάπτουμε να μην γίνει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Συγγνώμη και για τον τόνο και συγγνώμη και γιατί δεν συμμετέχω στην ψηφοφορία, αλλά θέλω να περάσω τα πρακτικά. Επί της ψηφοφορίας.